Είναι πραγματικά, όποτε ακούω αυτό το κομμάτι, φίλε Γιάννη Γιαννούλη, συμπαρουσιαστή και φίλε, όποτε ακούω αυτό το κομμάτι, μου έρχεται στο μυαλό η Permanent. Δηλαδή, πραγματικά... Δεν μπορεί να ξεκινάς έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, να σου πω, δηλαδή, δεν σου έρχεται η Permanent. Θυμάσαι τις γυναίκες δεκαετία 80, 85, 86, όχι, φέρε, πώς κάνανε τα μαλλιά τους. Δεν θυμάμαι από τη μάνα πώς έκανε το μαλλί της. Δεν θυμάσαι. Το 90 και μετά θυμάμαι. Σιγά, ρε. Ε, τι σιγά, τι να θυμάμαι. Ήσουν 10-11 χρονών, ρε φίλε, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι, δηλαδή τι, τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Θυμάμαι. Κοινωνία, όλα μηδέν. Είμαστε εδώ πέρα στο ντουέτο. 107,4 by Libero. Ναι, να έχω γιορτή και πρέπει χρόνια να μου πολλά στο Σταύρο. Ναι, έτσι ο νούμερο 4.165 που σε έχουν πει σήμερα. Ναι, γεγονός. Γεγονός. Ναι. Έχεις πουλήσει ένα μπαπά όλη η μέρα ότι έχεις κεράσει όλο τον κόσμο από τις 7 το πρωί που έχεις σηκωθεί. Ε, αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μια κοκακόλα η οποία μας κεράσαν και εκεί που την ήπιαμε. Όχι, δηλαδή, την πληρώσαμε κανονικά. Την πληρώσαμε κανονικά. Κάνεις λάθος. Και το βασικό την υγειά μας δεν είπες. Ξέρεις ότι ό,τι και να παραγγείλεις, έχω τη βάση να τα απεξέλθω και πήγες και παρήγγειλες μια κοκακόλα. Δεν σου φταίω εγώ, τι να σου πω. Δεν υπάρχει πάρε αυτό. Πάρε παστίτσιο. Εγώ θα πω το τυπικό, χρόνια σου πολλά και ναι. Καλά, με υγεία, ευτυχία και καλή παντριά. Να τα. Και με μια κούτρα κοκακόλα, εντάξει, το κάλυψες. Γιατί μας έκανες τραπέζι όταν γιόρταζες στα γενέθλιά σου. Στα γενέθλια, εντάξει. Εντάξει, φάγαμε και σκάσαμε. Και τα ωραία, είδες. Δαγκώσαμε. Ποιος άλλος σε πήρε σήμερα τηλέφωνο που δεν περίμενες? Για τα μηνύματα δεν ασχολούμε. Ναι. Γιατί όποιος στέλνει μήνυμα, και ειδικά στο Viper, Messenger, τα κούτρα, ναι. Δεν τα δέχομαι εγώ. Όποιος μου στέλνει τρώει όχι, τον ρε, άλογο. Όχι, καλύτερα, με βολεύει εμένα. Εντάξει, είσαι και μεγάλο δημοσιογράφος τώρα. Όχι, και εσύ είσαι. Φίλοι. Εγώ, απλά εσύ πέφτει... όποιος με στέλνει μήνυμα, δεν το ανοίγω καν, δεν απαντώ. Γιατί δεν φίλε το κάνεις αυτό? Κάνε μου αναπάντη, έχω φοιτητικό. Σε πάρω εγώ πίσω, μας τώρα. Και ο γιος του Μάρκ Ζάμπερκ, πώς το λένε αυτό που έχει το Facebook. Ο Ζούκεμπερκ. Ζούκεμπερκ, ο Κούτρας. Ναι. Δεν είμαι εγώ στις γιορτές έτσι. Μήνυμα δεν έχει. Εδώ σε πήραμε 2 η ώρα τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά και μας έβαλες χέρι. Αφού θα με βρεις. Δούλευα, ρε αδερφέ, δεν μπορούσα να σταματήσω τη δουλειά μου να σε πάρω τηλέφωνο. Μα σου λέω, θα με έβρισκες. Εντάξει. Θα έρχεσαι από κοντά. Είναι δύσκολη η μέρα, φίλε, γιατί πρέπει να γίνει και η δουλειά παράλληλα. Βέβαια. Και σήμερα. Τρίτη εκπομπή σήμερα που κάνεις. Τρίτη εκπομπή σήμερα. Εντάξει, κλαίω με τον άλλον. Ο Βασιλιάς είναι κορυφή. Πραγματικά. Είναι η ώρα της ημέρας που διασκεδάζω αφάνταστα. Αναφέρθηκε το όνομά μου. Ναι, και εκείνη την κούτρα που κάνατε στο Σαράτσι με τον Βρίζα και τον. Και τον Ρετζιά. Ο οποίος. Τρώγατε 12 ώρες. Ήρθε ο Βασιλιάς, αλλά ήρθε το απόγευμα. Ναι, ήρθε, λέει, δίνουμε ραντεβού για φαΐ. Αυτοί πήγαν από τις 3 η ώρα και ναι. Εγώ πήγα, λέει, 6 ώρες μετά και ήταν ακόμα εκεί. Και ότι φύγατε μια μισή ώρα, είπε. Μία και μισή, ναι, κάπου εκεί. Δηλαδή είχατε πάει στις 3 και φύγατε στις 1.30. Όταν έρχεται ο Ρετζιά στη Θεσσαλονίκη, επειδή. Ναι. Δεν έχετε συχνά. Ναι. Κάνουμε αρμένικη βίζιτα. Βίζιτα. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αρμένικη βίζιτα, πας το πρωί και φεύγεις το βράδυ. Ναι. Έχουμε δώσει, επειδή μένει στο Μακεδονία Παλάς, παλιά έρχονταν το σπίτωνα τώρα. Τώρα ξέρεις, μεγαλώσατε. Τώρα ναι, οριμάσατε. Ναι. Κάθε εκεί στο Ναβόνα, όπως το λένε από κάτω. Ναι. Από τις 9 το πρωί και κλείνει ραντεβού. Ναι. Αλλά δεν είναι και καλά, είναι ραντεβού δουλειάς. Ναι. Το οποίο δεν μιλάει καθόλου για δουλειά. Ποτέ. Ποτέ. Ναι. Με παίρνει κάποια στιγμή και μου λέει. Αφού βαρέθηκε να μην μιλάει για δουλειά, ναι. Ναι, και μου λέει: άντερ, μου λέει τι ώρα θα έρθει. Πάω κατά τις 12.30. Ναι. Και είναι ίδιο Ζαγοράκης εκεί. Ναι. Άλλο ραντεβού. Άλλο και καλά για δουλειά που ναι, δεν είπα ποτέ για δουλειά, ναι. Ναι, τώρα είναι πολιτική. Ναι. Και οι δύο. Κατεβαίνει στην περιφέρεια ο Ευθύμης. Ο Ευθύμης είναι, όχι, είναι δεύτερη πενταετία αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας. Όχι Τρικάλων, Θεσσαλίας. Κάτσε ρε, το Θεσσαλίας είναι... Ο αγοραστός. Ναι, δεν είναι Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα. Όλα, όλα μαζί. Ναι ρε, Θεσσαλία. Λάρισα νομίζω έχει διαφορετικό. Όχι, Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα και Τρίκαλο. Ναι. Ναι. Και... Και δεν μπορούσε ο Θοδωρής γιατί έπρεπε να φύγει. Βρίσκομαι το Βρίζα, παίρνω Βρίζα και την ώρα τη λέω που είσαι, έλα κι εσύ.
Και λέει, πεινάτε. Δεν πεινάτε. Όταν κοιμάστε πεινάτε. Ναι. Πάμε, λέει, πάμε εκεί στον κουμπάρο του. Πραγματικά, δεν είναι ότι φάγαμε πάρα καλά, φάγαμε. Ανά μία ώρα, μία μισή ώρα έβγαζε ο Στέφανος ναι. Κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και εκείνα τα μυστήρια, τα μπιφτέκια με το αυγό που βγάζει. Τα μπιφτέκια, μία με τις πατάτες με τα αυγά, μία με το... Η Ιταλιάτα, πω. Ξέρεις, Στέφανος, είναι ένα χιλιάρικο με την ευκαιρία με αυτά που λέμε, ναι. Ή μάλλον το χιλιάρικο που σου ρίξαν τόγκα εκείνη τη μέρα έσβησε. Πάμε παρακάτω, ναι. Μας είπε, ναι. Μας είπε ο Στέφανος ότι ήπιαμε 8 μπουκάλια κρασί. Πάλι καλά, λέω εγώ. Ναι, αλλά σε 12 ώρες. Ναι, τέσσερα πάλι άτομα. Καλά, πάλι καλά. Εντάξει. Κάποια στιγμή μας έφερε αυτή τη βότκα, όπως λένε, την πέντε, αυτή τη Βελβεντέρη, που όλοι οι γαμπροί τώρα εδώ της Θεσσαλονίκης. Μάλλον η Βελβεντέρη, καλά, πλάχη. Ναι, πάμε, ναι. Σκέτη και. Όχι, τι ωραίο ποτό είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα στο λόγο. Τι, με να λες. Εγώ γι' αυτό πρέπει να μιλήσω ακόμα. Ναι, αλλά ναι, ήρθε ο Βασιλιάς, ήρθε εκεί πέρα, μας ανακάτεψε. Μας ανακάτεψε. Κάποια στιγμή τον διώξαμε. Μάλλον έφυγε. Έφυγε, ναι, αυτό κάνει. Χθες εμένα μου εμφανίστηκε 15 λεπτά. Ναι. Έφυγε. Ωραία, έβγαλε ένα αποτέλεσμα που ήθελε. Πήρε λεφτά. Ναι, εντάξει. Ναι, κέρδισε. Είναι σερέντα τώρα. Είναι σερέντα. Χαρούμενος, ναι, χαρούμενος, αποχωρεί με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρεις ότι άμα δεν έβγαζε μερικά αποτελέσματα θα επηρέαζε την εκπομπή. Ποιος δεν μιλάμε τώρα, είναι ο άνθρωπος, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το καλύτερο που έχει πάθει είναι σε παιχνίδι που περιμένει χ ημίχρονο. Ναι. Στη Γερμανία τελειώνει το παιχνίδι. Πάνε στα αποδυτήρια. Ωραία, πληρώνεται. Ξαφνικά βγάζει το σκορ. 1-0 η Mainz. Ενώ είναι στα αποδυτήρια. Λέει τι γίνεται, ρε. Και έχει δει το VAR ο διαιτητής για την τελευταία φάση. Τους έχει επαναφέρει μες στο γήπεδο. Μετράει και το δίνει πέναλτι και μπαίνει γκολ. Το VAR θα έρθει στην Ελλάδα. Θα έρθει σε κάποια φάση, ρε. Ή φέτος ή του χρόνου κάπου θα έρθει. Μιλάμε, θα θεί, κανονικά θα πρέπει να έχει έρθει μέχρι τώρα. Απλά ο κ. Βασιλιάδης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Ναι. Αυτός ο αθλητικός τύπος, έτσι όπως τον βλέπεις μια πρώτη ματιά. Αυτός είναι που έχει δρώσει πολύ στη ζωή του. Ναι, 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 κανονικά. Προτίμησε να δώσει πρώτα λεφτά στη ΣΠΑΕ που είναι ανώνυμες εταιρείες, δε αγώνι μου, για να βγουν τηλεοπτικά μέσω της ΕΡΤ. Εντάξει, προτίμησε να κάνει αυτό. Ναι. Παρά να κάτσει να κάνει το αυτονόητο. Του να βάλει το VAR για να υπάρχει μια αίσθηση ισονομίας και μια αποτελεσματικότητα της διαιτησίας μεγαλύτερη, που είναι και το βασικό πρόβλημα. Μιλάμε ναι. Για πολιτικά ανισόρροπο στέλεχος της κυβέρνησης. Εντάξει, και αυτό γιατί απειλούσαν κάποιες ομάδες ότι άμα δεν βρουν τηλεοπτικό δεν θα κατέβουν. Μη κατέβετε. Ναι. Μη κατέβετε, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Μη κατέβετε. Χίλια χρόνια να μη κατέβετε. Εντάξει, και δεν έχει να κάνει με τις ομάδες, έχει να κάνει με το ότι είναι ελεύθερη αγορά και εκεί θα μετρήσεις ποια είναι η μαγκιά σου σαν εταιρεία. Ακριβώς. Θα δεις τι μπορείς να πάρεις, αφού δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την κεντρική διαχείριση με τις βλακίες που κάνανε, μετά πήγαν κλάφτηκαν στο κράτος και το κράτος αντί να φροντίσει την ισονομία, φρόντισε να γεμίσει τις τσέπες ανθρώπων που ήταν ανίκανοι να κάνουν αυτό το πράγμα μέσα από κανόνες ελεύθερης αγοράς. Και σε αυτήν τη διαδικασία όλοι. Σε αυτή τη διαδικασία όλοι θαύτηκε το VAR. Που θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να μα πληρώσει η πολιτεία. Συγγνώμη, η FIFA δεν πρέπει να το βάλει σαν. Δεν κάνει. Η FIFA αφήνει κάθε ομοσπονδία να αποφασίσει η ίδια για το ύφος που θα έχει στις συγκεκριμένες αποφάσεις. Στην ναι, Αγγλία είναι τέτοια η κουλτούρα τους που δεν θέλουν το VAR. Ακριβώς. Θεωρούν ότι το ανθρώπινο λάθος είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά υπάρχει μια επαγγελματική διαιτησία για άνοιμο εκεί με συμβόλαιο. Του διαιτητή κανονικό, συμβόλαιο. Εγώ, ναι, μα αυτό είναι. Ωραία. Μην είναι άλλη δουλειά το πρωί και μετά ναι, πρέπει. Δηλαδή είμαι εγώ το πρωί μοιράζω δέματα για την, ξέρω εγώ, για την Courier ναι. Και το απόγευμα είμαι διαιτητής. Ακριβώς. Εντάξει, κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρω από 15 Αυγούστου ποια παιχνίδια θα παίξω. Α, βγαίνει έτσι. Κανονικά, ναι. Ωραία, γι' αυτό οι Άγγλοι που νομιμοποιούνται να πούνε ότι παιδιά δεν έχουμε ανάγκη το VAR. Στην Ιταλία που είναι λαμόγια σαν και εμάς, το βάλαν κατευθείαν. Εντάξει. Στην Γερμανία που είναι πιο της τεχνολογίας, ναι. Το έχουν οι Γερμανοί αυτό, άμα βγει καινούργιο γκάτζετ είναι οι Ευρωπαίοι, οι Άπωνες. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Ωραία.
Τσουπ το βάλανε. Εμείς, ενώ ξέρουμε ότι είμαστε υπερλαμό για τον δύο επίρων, εντάξει, δηλαδή για οποιαδήποτε δουλειά και να κάνουμε πρέπει να ταΐσουμε κάποιον εκτός νομιμότητας, εντάξει, δεν βάζουμε το ΒΑΡ γιατί ο κύριος Βασιλιάδης έκρινε ότι πρέπει να πρημοδοτήσει ανώνυμες εταιρείες με κρατικά λεφτά. Οκ. Okay. Και όχι να πρημοδοτήσει το προϊόν το ίδιο και την αναβάθμισή του και την ισονομία του. Αυτό είναι χαζομάρα, βέβαια. Εντελώς. Πρέπει η FIFA να επιβάλλει πώς όταν αλλάζει ο κανονισμός. Μα κανονισμός είναι γι' αυτό. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, τώρα τραγικά αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να γίνονται. Το πει και έσχος. Μα δεν γίνεται. Mm. Είναι δυνατόν τώρα, βέβαια, αλλάζει ο κανονισμός και οι μισές οι χώρες έχουν, οι άλλες δεν έχουν. Στην Ισπανία υπάρχει. Ναι, ναι. Κανονικά. Θα το πούνε για τον χρόνο να γίνει. Mm. Και πάλι θα τρεβούν. Όχι, δεν θα πάει, θα πάει, θα γίνει μέσα στη σεζόν, αλλά πάλι θα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση. Ναι, ήδη. Δεν σου λέω εγώ θα ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ και δεν θα ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πραγματικά σου μιλάω. Μπορεί να, το ότι δεν υπάρχει ΒΑΡ να ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ναι. Να κάτσουν οι φάσεις έτσι. Μην το πάρει κανείς ότι το λέω για τον ΠΑΟΚ αυτό. Όχι, γενικά είναι. Γενικό είναι, είναι, είναι γενικό. Έχουμε ένα συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Είναι λάθος της FIFA. Είναι λάθος της FIFA. Είναι ο ΕΦΑ, ποιος είναι. Όχι η Ομοσπονδία της Ελλάδος. Δηλαδή, άμα πει ότι τέρμα το offside, θα πει ο Βασιλιάδης, α, στην Ελλάδα, εγώ θέλω να έχει offside. Όχι, ρε φίλε, αλλά το βάλουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί τι είναι ιδιαίτερη σουστερή, περίπτωση, επειδή είναι οικονομικό. Σουστερή, όχι, σουστερή το δικαίωμα του ανθρώπινου. Εσύ είναι οι κουλτούρες, αυτό που σου είπα πριν. 6-7 εκατομμύρια στοιχίζει αυτό. Για όλα τα γήπεδα και αυτό. Τόσο βγαίνει. Τι. Πόσο βγαίνει οικονομικό. 6-7 εκατομμύρια εκεί για όλα. Είναι ακριβό πράγμα. Ωραία. Είναι ακριβό πράγμα το βάλουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι η εξής. Ότι δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα πρωτάθλημα με ισονομία. Είμαστε καθυστερημένοι. Ερώτηση. Εθνική ομάδα. Οι εθνικές ομάδες έχουν ΒΑΡ. Παίζουν αγώνες με ΒΑΡ. Στο Μουντιάλ δεν είχε ΒΑΡ. Σε ποιο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ. Της Ρωσίας. Είχε ΒΑΡ. Είχε. Α, ναι, είχε ΒΑΡ. Κάθε αγώνα είχε ΒΑΡ. Μυαλό μου, ναι, είχε. Δηλαδή τώρα που παίζει η εθνική ομάδα που έπαιξε προχθές. Δεν είχε ΒΑΡ. FIFA η μία διοργάνωση, UEFA η άλλη. Εντάξει. Ναι, Εσύ είναι ανάλογα το τι θέλει κάθε διοργάνωση. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα με το ζόρι σε κάποιον. Αλλά τα στοιχεία του ελληνικού πρωταθλήματος λένε ότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε ένα πρωτάθλημα κανονικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό το πράγμα είναι υποχρεωτικό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Απλά είναι ένα θέμα που δεν υπάρχει λύση. Όχι, μια χαρά λύση υπάρχει. Απλά ο άλλος που κάνει τον υφυπουργό προτίμησε να μοιράσει λεφτάκια. Παρά να πάρει το ΒΑΡ. Παρά να πάρει το ΒΑΡ. Αν μοίραζε λεφτά και φαίνεται και το ΒΑΡ, δεν με ενδιαφέρει τόσο. Που πάλι είναι unfair. Δηλαδή, αν εγώ πάω μαζέψω, ωραία, από την ελεύθερη αγορά 4,2 που παίρνω και πάει ο Παναθηναϊκός και επειδή είναι ο Παναθηναϊκός παίρνει από την ΕΡΤ 4,8 και παίζει με τα παιδάκια, εγώ έχω δώσει 38 εκατομμύρια για ομάδα και ο άλλος παίζει με τα τσικό του που καλά παίζει, πολύ ωραία τα παιδιά, μπράβο τους, αλλά είναι 10 επίπεδα κάτω από μένα. Ωραία. Τότε δεν υπάρχει ισονομία. Δεν υπάρχει. Να πάει με τη μαγιά του να δούμε τι θα την ελεύθερη αγορά. Και άμα έδινε πάνω από 2 εκατομμύρια, εγώ θα χόρευα break dance εδώ έξω. Γεράπα. Ναι, γεράπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ εσύ γιορτάζεις, εμένα στέλνουν μηνύματα. Μπράβο, φίλε. Και ο Τσούνης λέει χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Τσούνη, το είδα το μήνυμά σου. Σε ξεφώνησε ο Γιαννούλης που στέλνει μηνύματα και μάλιστα κούτρα στο Facebook. Ναι, ναι. Εγώ δέχομαι ότι είσαι ένα παιδί λαϊκό. Που δεν θέλει να ξοδεύει σε ανούσια πράγματα. Ότι είσαι το καμάρι του ευόσμου γενικότερα. Ωραία. Και θα έπρεπε να είσαι εδώ σήμερα να κεράσεις κάτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι γιορτάζεις. Σου λέω εδώ κούτρας, ρε. Φίλε, και, στο, και υπάρχει και βέβαια και story από το γραφείο του SDNA όπου τους πήγα 4 κοπάδια να φάνε. Τι με κοιτάς? Άσε τον παπά, πήρε το, τα κουτιά, τα παίρνει γύρω γύρω σε όλη τη Τζιμισκή. Τώρα πρέπει να ρίξει πάνω κάτω με τα 4 κουτιά. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει στα σχολεία. Όπω έλεγε χρόνια πολλά, πήγε και καλά να το δώσει κομμάτι. Ο άλλος, δεν πειράζει, πειράζει. Άστο, εντάξει, μπαμ και έφυγε. Ήσταν story, φίλε. Άστα story. Τώρα έμαθε στο Instagram. Ήσταν story. Τι μου έδειξε, βρε τη Σομπάνη, πόσου φίλου έχει? Τι πόσου φίλου? Εσύ. Πόσοι ακολουθούν? Εγώ. Ούτε 200 δεν ξέρω. Εσύ. Πόσο έχεις? 5.500. Πόσο σε βρίζουν? Ω, δεν με βρίζει κανείς. Δεν είναι το χωρεύτερο. Α, το έχεις κλειδωμένο. Θέλω, σε. Α, σε βριζόμαστε στο Facebook, φτάνει.
Εντάξει. Εκεί το έχω τώρα, προσέχω ποιον βάζω. Δεν είναι... Να πάμε λίγο στο διάλειμμα τώρα, γιατί να πούμε ότι μετά που θα γυρίσουμε ότι έχουμε εικόνα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Έπαιξε θες φιλικό με μια τουρκική ομάδα, δεν μπορώ να την πω. Η Μπουχεσεκίρ. Αυτή πώς τη λένε. Μπουχεσεκίρ. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια έτσι, αυτά που μου κάνανε εντύπωση. Την ομαδάρα, το Παπαθεοδόρου, δεν είναι. Είναι ομαδάρα. Είναι η αφίσα μας, η αφίσα μας πάνω από το κεφάλι μας παίρνει τηλέφωνο. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ακριβώς αυτό το τραγούδι αυτό δεν είναι, το Give a Shit, είναι. Αν το Give a Shit, φίλε, από... τι είναι, Κάιους, ε. Κάιους. Μόνο αυτό βάζετε. Η πρώτη, όχι, δεν είναι. Μόνο αυτό βάζετε. Όχι, Κάιους είναι κλασική, η κλασική μπάντα στο rock. Εγώ από αυτούς ξεκίνησε. Ναι, αυτό έχουν βγάλει από αυτούς ξεκίνησε. Όχι, 20, έχουν βγάλει 10 δίσκους. Έχουν κάνει μετά τους Queens of the Stone Age. Το Queens of the Stone Age, τι πέσω αργά και καθαρά. Queens of the Stone Age. Queens of the Stone. Δηλαδή βασίλισσες από τις πέτρες. Το άλλο. Οι βασίλισσες πέτρες εποχής. Παλαιοθική εποχή, ναι. Γελάτε ίδιοι, ρε. Φίλε, είναι ψαγμένο. Σκέψου να τραγουδούσε μια... Να είναι στην καρδίτσα στα μπουζούκια, εκεί που ναι, μεγάλωσες. Ναι. Ωραία. Και να έβγαινε η βασίλισσα της παλαιοθικής εποχής, φαντάσου. Βάλε λίγο Εφηθόδη, ρε μαλάκι. Πού πας όλοι. Εφηθόδη είναι από Τρίκαλο, δεν είναι... Εχθρός. Εχθρός. Παουκάρης. Εχθρός. Και Λάρισα Βόλος είναι το άλλο Παουκάρης. Έχω μαλώσει για... και με Εφηθόδη στην κουβέντα. Σε ένα μπαρ, σε ένα πιτσόπαρο που παίζει ρέγγι όλο το βράδυ. Και του λέω, να σου πω, αδερφέ, υπάρχει περίπτωση να πάμε στο Kingston στην Τζαμάικα και να παίζει όλο το βράδυ Εφηθόδη. Μου λέει, τι, αυτό που άκουσες, Βινελίκη. Τέλος πάντων, να πούμε για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε ανάλυση αθλητική, περιμένετε. Ναι. Θα πούμε και για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει την ενδεκάδα. Και την αποστολή ο Λουτσέσκου. Πάμε. Λέγει για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Τι είδες θες στην άνετη επικράτηση της ομάδας μας απέναντι στους Τούρκους. Θα το πάμε και λίγο παθριωτικά. Ναι, ναι, ναι. Που μας πήραν την πόλη. Δεν τους βλέπαμε κιόλας. Μας τρυπήσανε, ναι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Μ' άρεσε πολύ η ομάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο γεμάτη από πέρυσι. Ειδικά στην περιφέρεια. Ρε φίλε, δεν είναι απλά πιο γεμάτη. Γίνεται. Εντάξει, στην περιφέρεια. Πατήσαμε ένα σεπατό. Ναι. Περισσεύει κι ένα. Ναι. Να πούμε ότι. Τελικά ανανέωσε. Περίμενε. Το αγωνιστικό πότε. Μετά το πιάσουμε και αυτό. Ένα, δεν ξέρω. Γιατί όταν μας... φωνάζω εγώ. Ναι. Δεν πιάνω. Μου λένε τι λες. Τέλος πάντων, το αγωνιστικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον με Χάτσερ και Γκος. Mm-hmm. Που είναι τα, αυτοί οι δύο. Δηλαδή έχουν, το 1-2, η κόμπο γκάρ αυτή εδώ. Δύο, ναι. Είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Mm-hmm. Παίζουν πολύ καλά μαζί. Υπάρχει χημεία εννοείς. Υπάρχει χημεία. Βασικά υπάρχει σεβασμός. Είναι και οι δύο 35άριδες. 34, ναι, 36 άλλους, ναι, ναι, εντάξει, καλά είναι τα και πας. Οι δύο ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν ότι είναι τα τελευταία τους καλά και θέλουν να, το, να περάσουν και καλά, να το γουστάρουν. Γουστάρουν και στον ΠΑΟΚ, φίλοι, έχουν περάσει καλά. Γουστάρουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν ο Χάτσερ ήταν στον ΠΑΟΚ, εκτός από την οργάνωση του παιχνιδιού, δηλαδή το playmaker που έπαιζε, άσως έπαιρνε να σκοράρει. Πέρυσι ο Γκος, που είναι scorer, πολλές φορές χρειάστηκε να παίξει και playmaker. Ναι, και γιατί δύο, είχαμε ένα έλλειμμα στον και άσο. Και οι δύο, ναι, τις διαφορετικές χρονιές που ήταν, είχαν ψιλοκαεί. Δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια που παίζαν πάρα πολύ καλά, γιατί παίζαν την πραγματική τους θέση. Ναι. Και μερικές φορές που έπρεπε να παίξουν και τον άλλο τον ρόλο, ναι, που δεν ήταν και το δυνατό τους, δεν παίζανε και τόσο καλά. Αυτό φέτος δεν υπάρχει. Και δεν είναι ότι από ένα παιχνίδι φαίνεται αυτό. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνει και ο κόσμος που ήταν εκεί. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Δηλαδή, και είναι, ξέρεις, οι δύο πιο σημαντικοί παίχτες στο μπάσκετ του 2018, τελευταίας πενταετίας, που έχει αλλάξει το μπάσκετ δηλαδή. Κοίτα, αν το άσο 2 έχει χημεία, σημαίνει αυτομάτως ότι είμαι καλά και στην οργάνωση και στην εκτέλεση. Βέβαια. Σημαντικό. Έχει υπομονή. Ο Χάτσερ δηλαδή τον περιμένει τον Γκος. Πάντα άμα το δεις ξεκινάει αντίθετα από αυτόν για να μην τη δώσει γρήγορα την μπάλα στην επίθεση, δηλαδή τα πρώτα 5-6 δευτερόλεπτα και ο άλλος σουτάρει ή πάρει την προσπάθεια, δηλαδή ξέρει και καίει 10-12 δευτερόλεπτα να οργανωθεί η επίθεση, να γίνουν κάποια σκρίνξεις, κάποιες να ψάξει οι καλύτερες επιλογές, γύρω, ναι, να, ναι. Αλλά στο μυαλό του Χάτσερ ξέρει ότι πρέπει να τη δώσει αυτόν.
είναι ακριβώς το παιχνίδι. Καλά, θα πάρει και προσπάθειες ο Χάτζης. Ναι, ναι, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι που έχει να παίξει ο ΠΑΟΚ από εποχή Κόρφα με Πρέλεβιτς. Ναι, ο Κόρφας δεν έπαιρνε τόσο πολλές προσπάθειες. Αλλά όταν κλεινόταν ο Μπάνε, μπράβο. Είχε, εντάξει, είχε και άλλες επιλογές, γιατί ήταν και άλλα ομάδες και πιο καλή άλλο παίκτες, επίπεδο. Ναι. Αλλά το στυλ ακριβώς, δηλαδή πώς ο Κόρφας περίμενε τον Μπρέλεβιτς και μετά όλοι οι άλλοι, mm-hmm. έτσι ακριβώς ο Χάτσερ περιμένει τον Γκος. Δεν είδα τον Αθηναίο. Το Ματίας δεν ήταν, δεν έπαιξε. Ναι, ναι, δεν έπαιξε. Mm-hmm. Λείπαν κανένα δυο ακόμα. Ο Μαργαρίτης, εντάξει, ξέρουμε τι κάνει. Ήθελα πολύ να δω τον Ψηλό. Το Μολέιρα στην Αγκόλα. Ναι, το ξέρω. Έκανε σήμερα παιχνίδι. Αυτό που μου έλειπε εμένα εχθές που είδα. Περίμενα ήταν... να δούμε τι έκανε το παλικάρι. Δε. Μέχρι έπαιξε... να το βρεις. Τι. Με το σύντομο πηγαίνει. Επί του ιστορικού Καμερούν, η Αγκόλα, 20 ποντάκια έβαλε ο Γιάννικ Μολέιρα, 9 rebound. Και βέβαια βοήθησε στη νίκη της ομάδας του επί του Καμερούν με 83-76. Για λέγε. Δεν το είδε στο ψηλό αυτό. Ο Pop, το που λένε μόνο Pop εμένα. Αυτό είναι ο Μορέιρα, είναι δηλαδή άμα έχει boy. Κάτσε, ο Μορέιρα δεν έπαιζε. Όχι. 2-11 είναι. Είναι 2-11. Εμένα όταν είσαι εσύ ήσουν. Ναι, πήγα χθες. Έλεγε 2-5 και ήσουν 2-1. Λέγε. Εσύ για έκλεβε, δεν ξέρω. Το μοναδικό πράγμα που έλειπε χθες από την ομάδα ήταν αυτό. Ένα 2-11, 2-12, πόσο είναι. Ένα πάνω από 2-10. Ένα πεντάρι με boy. Ναι, μην κοιτάς τα χαρτιά γιατί ναι. 2-8 με γράφουμε. Κόμμα. Κόμμα 2-8 σου γράφουμε. Ναι. Τι παπατζίδες είναι αυτοί. Μ' άρεσε. Είχε υπομονή. Πιστεύω ο ΠΑΟΚ την άμυνα θα τη βρει και ο προπονητής και η διοίκηση και πέρα με τους επιλογές με τους παίκτες που έχει πάρει είναι να τους κάνει πιο επιθετική ομάδα που ήταν πέρυσι. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι φορτώνει με αθλητικά προσόντα και κορμιά τη ρακέτα του και με ποιότητα την περιφέρεια. Ναι, βέβαια. Δηλαδή σου λέει στη δημιουργία πάνω ή θα πάρω το περιφερειακό με καλά ποσοστά. Ακριβώς. Εντάξει. Ή θα τους τη δώσω, θα δώσω στα βόδια την μπάλα, τη βάλουν από δίπλα. Που δεν υπάρχει αυτό πλέον. Τι εννοείς. Το 30% του παιχνιδιού είναι να πάει μπάλα μέσα. Ναι, εγώ αυτό σου λέω. Είναι 30%. Πολύ καλά 30%, έκανε, ναι. Δηλαδή επαγγελματική ομάδα είναι αυτή. Προσέγγιση. Δεν είναι ούτε ρίσκα, ούτε παίκτες της πλάκας, ούτε πήραμε και αυτό να έτσι... Τον Pop, το που λέμε είναι ο Pop. Κατάλαβε ποιος είναι ο Pop. Λες να μην κατάλαβα. Ναι, αυτός είναι το που λέμε εμένα. Από τα highlights που είδα, αυτός εμένα μ' άρεσε. Εντάξει, δεν είναι θα στηριχτεί έτοιμος. Ομάδα πάνω σε αυτόν. Αυτό μου είπε και ένας μέσα στην ομάδα. Αλλά αν περιμένω κάποια έκπληξη από κάποιον, δηλαδή ο Μορέιρα, ένας καλός παίκτης, ψηλός, οκ, okay, θα πάρει τα rebound, θα βάλει πόντους, λίγο στα πόδια αργός. 10 πόντους, 10 rebound αργός, θέλουμε. Ο Γκάρετ θα παίξει ξύλο. Ο Γκάρετ ήταν καλός. Καλός είναι. Καλός είναι. Δηλαδή μέσα σε όλες τις φάσεις, η καλαθλητικά προσωπικά ψηλά, είναι και λίγο ταυρί. Αλλά έχει τα πιο αδύνατα πόδια που έχω δει ποτέ. Ναι. Δηλαδή σε μυϊκή μάζα. Δηλαδή έχει δυο καλαμάκια. Πώς λέμε για τους μαύρους ότι δεν έχουν πόδια που τρέχουν. Δηλαδή έχει τα πιο μικρά, αδύνατα, πώς να το πω, πόδια που έχω δει ποτέ. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν λέω... Και τον πάρουν καρότσα, μόνο αυτό είναι. Ναι. Ναι, ναι. Μπορεί να πηδάει να τρέχει. Ναι, πόσους έχουν. Εντάξει, με έναν βαρύ, ένα βαρύ ψηλό, θα έχει πρόβλημα. Ο αριστερόχειρας έπαιξε ο Γκάρ. Ο Γουίλιαμς. Ναι, έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο λίγο. Έκανε τίποτα. Πολύ σβηστόν τον είδα. Δηλαδή δεν ξέρω τι κουρασμένο, δεν τραυματία, τι κάτι. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, από τραυματισμό ήρθε. Ναι, ναι, δεν το ξέρω. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα, δεν ήθελα να δω. Ο κολλητός ο Λίνος έπρεπε να καρφώσει 20 φορές. Έκανε 5 lay-up. Ναι, δουλειά έγινε, ναι. Εντάξει, έπρεπε να καρφώσει 20 φορές, φίλε. Δεν είναι ότι με το lay-up. Τέλος πάντων, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι για να βγάζουμε οριστικά συμπεράσματα. Είναι γιατί, εννοείται ότι είναι οριστικά. Κοίταξε να δεις. Αυτά που λένε τα φιλικά, κάτι παπατζίδες που λένε δεν έχω διαφέρει, το δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, κοιτάω όχι, κάποια άλλα άλλο πράγματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παπάς όλων των εποχών. Όχι. Πρέπει στο φιλικό να κάνεις και ξέρεις ότι πολλοί βάζουν πρωινή προπόνηση για να έχουν δικαιολογία.
Παπατζίδες προπονητές, δεν λαμόγια. Ναι, μερικοί εντάξει. Αυτοί που λένε δεν με ενδιαφέρει το σκορ. Τι δεν σε ενδιαφέρει το σκορ, μεγάλο, γιατί κάνεις φιλικό. Κάνεις για να δεις ποια σχήματα ταιριάζει με τον άλλο. Δηλαδή, άμα βάλεις, ας πούμε, τρεις κοντούς, τρία playmaker μαζί και φάζεις 15 πόντους σερί. Το ξανακάνεις επίσημο. Δηλαδή, όχι στο επίσημο, θα αφήσει έτσι να το δεις. Φού βλέπεις, αδερφέ, δεν τραβάει. Έξω. Έναν, δύο. Κατάλαβες, δηλαδή, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Ούτε για τους παίχτες. Αλλά πολλοί προπονητές το κάνουν. Παπατζηλίκη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ ξέρω ομάδες που φορτώθηκαν τεράστια πίεση όταν δεν πήγαν καλά στα φιλικά. Βέβαια. Μα αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Ένα άλλο πράγμα που κάνεις για την ψυχολογία του παίχτη. Πρώτο φιλικό. Ένα-δύο φιλικά. Δηλαδή τα πρώτα. Δηλαδή, μετά από τρέξιμο πολύ. Λίγα σουτ, λίγο μπάσκετ. Έχεις μόνο ας πούμε φυσική κατάσταση. Πας και παίζεις μια ομάδα τρεις κατηγορίες κάτω. Για να κερδίσει ό,τι και να γίνει, για να πάρουν ψυχολογία οι παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό φέτος. Πήγε ξεκίνησε Ολυμπιακό με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, εντάξει. Επειδή αυτό... μίλησε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αυτό το θέμα, γιατί μου φάνηκε παράξενο πάρα πολύ, μου λένε ότι κοίτα να δεις. Είχαμε αυτή την επιλογή, είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και επειδή έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία δεν ξέρουν το πρωτάθλημα, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Γουίλιαμς, είναι. Ξέρω ποιον άλλο πήραμε, κανένα δυο τρεις ακόμα, Μορέιρα, μπλα μπλα μπλα. Θέλαμε να τους βάλουμε να παίξουν με το πιο top επίπεδο που θα συναντήσουν. Τι κέρδισε με αυτό? Δεν ξέρω, θα σου πω στην πορεία. Τι να μου πεις στην πορεία, 30 πόντους έχασε η ομάδα. Ναι, αλλά τώρα κέρδισε τους άλλους 30. Θα τους κέρδιζε έτσι κι αλλιώς αυτούς τους Τούρκους 30. Ναι, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Κοιτάξτε, το μοναδικό πράγμα που το έκανε ο λόγος που να το κάνει αυτό που. Είναι να τους ψαρώσει. Δεν τους είδα να είναι παίχτες που να μην ακούνε. Ήταν όλοι συγκεντρωμένοι. Ήταν όλοι to the point ακριβώς. Δηλαδή ο Παπαθεοδόρου στον πάγκο είχε δώσει από πριν τις εντολές. Δεν έκανε, τους άφησε. Δηλαδή άφησε και το ατομικό ταλέντο να βγει. Δηλαδή ήταν, άρα η ομάδα ήταν συγκεντρωμένη. Άρα η ομάδα σκέφτεται πριν τρέξει. Ενώ άλλες φορές πρώτα τρέχουν και μετά σκέφτονται. Δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ η ομάδα χθες. Εντάξει, αυτός ξέρει, ο προπονητής ξέρει γιατί πήγε έπαιξε φιλικά με. Σου είπα γιατί. Εντάξει, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Ναι, διαφωνείς. Όχι, δηλαδή, διαφωνώ. Ο άλλος έχει μία πρακτική, εσύ έχει μία άλλη πρακτική. Εντάξει, ναι. Αυτό που σου είπα δεν βγαίνουν οριστικά συμπεράσματα. Είναι για τον εξαπλούστατο λόγο. Λείπουν παίκτες. Το rotation δεν μπορεί να έχει εικόνα αυτή τη στιγμή. Λείπουν παίκτες, δεν κάνουν. Αθηναίου εκτός. Αθηναίου εκτός, τραυματίας. Για να έχει δικαιολογία. Για να έχει δικαιολογία. Όχι, εγώ ρε, μάλλον λέω. Εγώ θα δω την ομάδα. Λοιπόν, 4-5 παίκτες. Είναι παίκτες. 4-5 παίκτες στο μπάσκετ είναι 4-5 παίκτες. Ναι, ακριβώς. Γιατί να παίξει το φιλικό. Αφού το προγραμμάτισα, τι να κάνω. Α το ακυρώσουν, ρε φίλε. Έτσι πώ ακυρώνουν τα φιλικά. Όχι. Δεν κάνει. Οι άλλοι ήρθαν από την Τουρκία να παίξουν εδώ. Εντάξει τώρα. Εντάξει, παίξατε και μια παράταση. Ήταν κουρασμένη αυτή βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι. Δεν παίξα παράταση με τον Άρη, έτσι νομίζω. Ποιος? Ο Μπουχσεχίρ. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έγινε. Παίξα και 2 ώρα το μεσημέρι μετά. 2 ώρα το μεσημέρι για να φύγουν οι άνθρωποι. Ναι. Εντάξει, εγώ λέω ότι αυτή η ομάδα θα τη δούμε σε βάθος χρόνου. Όντως είναι πιο γεμάτη. Ειδικά. Όχι, σε όλους τους τομείς. Σε όλους. Παντού. Ο Τζόνς έπαιξε. Το τριάρι, αυτός που μοιάζει με τον Πέτουγουι. Ναι. Σου άρεσε αυτός? Αυτός ήταν λίγο χαμένος στην αρχή, αλλά μπήκε μετά. Όχι, ήταν. Κοίταξε, όλοι παίξανε. Ξέρεις γιατί είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν ήταν κανονικός αγώνας. Εννοώ από τον πάγκο. Δηλαδή, ο Παπαθεοδόρος σου λέω, τους άφηνε. Κλέβαν μπάλες. Θέλανε εμφυδιασμό. Και ο Τζόνς. Συγγνώμη. Δηλαδή, όποιος έπαιρνε το rebound. Φεύγανε οι εφηνδιασμοί γιατί ήταν. Τους πήραν στο κυνήγι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τους έτρεξε πολύ τους Τούρκους. Και τους άφησε και βγάλαν και ταλέντο. Και αυτό που έγραψα κιόλας και στο G-Point είναι ότι δεν ενόχλησε. Ξέρεις, να βλέπεις τώρα 2, 3, 4 όποιος παίρνει το rebound να κατεβάζει και την μπάλα. Δηλαδή ξέρεις, με μία τέτοια. Έχουν την τεχνική να το κάνουν. Ναι. Ξέρεις, όλοι τραβάνε τα μαλλιά τους μόλις γίνεται αυτό. Το κάνανε. Δεν πήγαινε ένα εναντίον τριών.
Όχι, άμα δεν τον έπαιρνε, άλλαζε. Ναι. Και είσαι έτσι, γιατί δώσαν και παραπάνω. Δηλαδή, μερικές φορές έπρεπε να κάνουν και λίγο πιο ατομικά το. Ναι. Να λίγο πιο ατομικά. Να το πιστέψουν περισσότερο, ναι. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί είχε αρκετά νέα πρόσωπα και ένα project πολύ value for money, θα πω εγώ. Όπως λέγαμε στον Καναδά μικρή για μου. Ναι, of course. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ξυπνούσα το παιδί Σταυρόπουλο και έλεγα τι θα κάνω προπόνηση με τον Παύλο Μελά. Δεν είναι value for money η ομάδα φέτος. Δεν είναι value for money η ομάδα. Τέλος πάντων, θα μπούμε λίγο, επειδή όταν είχαμε την εκπομπή το μεσημέρι και του ΠΑΟΚ 24 και με τον Βασιλιά, τον Άρχοντα, στις 2 η ώρα, δεν είχε βγει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Είχα τεράστια περιέργεια να δω την αποστολή του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να καταλήξω στο πώς θα δουλέψει ο Λουτσέσκου στη σεζόν. Και η αποστολή, 18, όχι 11. 18 και μετά από τη 18 ξεκινάει η ενδεκάδα. Ναι, δηλαδή, αυτό λέω. Τώρα αυτό που είπες, δηλαδή, ανακοίνωσε την αποστολή. Ποιος άφησε έξω, τι έκανε, πώς το δούλεψε. Η ενδεκάδα πότε τη λέει ο Λουτσέσκο? Από αυτό που δούλεψε σήμερα καταλάβαμε ποιοι θα παίξουν. Ναι ρε παιδί μου, πότε το ανακοινώνει? Άλλοι προπονητές δεν το ανακοινώνουν μια μέρα πριν. Όχι, δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί τίποτα. Δεν το καταλαβαίνουν οι παίκτες. Ανακοινώνται στα αποδυτήρια μετά. Ξέρουν οι παίκτες ποιοι θα παίξουν. Δεν είναι από αυτούς που το κρατάνε κρυφό για να τους έχουν όλοι σε γρήγορση. Άλλη βλακία. Ναι, αυτό λέω. Ναι, άλλη βλακία. Αυτό, ναι. Δηλαδή να τον πιάσει το προπονητή, να τον πει στο διάλογο, φάει και μια μπάτσα. Συγγνώμη, αυτό λέω. Πότε, ναι. Πότε τους είπε, ας πούμε, μια μέρα πριν. Όταν δουλεύει τα στημένα. Την τελευταία μέρα προπόνηση. Όταν δουλεύει τα στημένα. Αυτή είναι. Ναι. Εκεί λοιπόν, αφού θα δουλεύω τα στημένα, σημαίνει ότι εγώ παίζω. Ναι. Κατάλαβε είτε τα αμυντικά είτε τα επιθετικά. Εγώ παίζω. Αφού με διάλεξε. Συγγνώμη, επειδή δεν ξέρω. Στα στημένα. Δεν παίζουν επίθεση και άμυνα. Ναι, υπάρχουν αμυντικά στημένα, υπάρχουν και επιθετικά στημένα. Ναι, αυτό λέω. Ναι, η ομάδα είναι τοποθετημένη στα στημένα. Είτε είναι τα αμυντικά, είτε είναι τα επιθετικά. Ναι. Είναι τοποθετημένη. Άρα τώρα λέει, θα δουλέψουμε στην άμυνα. Ναι, και θα κάνουν οι άλλοι στα στημένα. Στην άμυνα πάνω στη δεύτερη ομάδα. Στην άμυνα πρώτο δοκάρι. Ναι. Ωραία, πάει ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Δεν είναι αμυντικός. Ναι, για να καλύψει το πρώτο δοκάρι. Αυτό σου λέω. Όλη η ομάδα συμμετέχει στη μένα. Σήμερα ποιο πήγε στο πρώτο δοκάρι? Ο τέτοιο. Ο Καρέλης. Άρα θα παίξει δεκάρι. Ναι, γενικά. Καρέλης. Είναι από αυτού που διάλεξε. Θα το εξηγήσουμε μετά. Τι έγινε ακριβώ και πώ πήγε το έργο. Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Όπα να πούμε του. Σπαπριβέ, φιλέ. Όχι, θα πούμε. Σπαπριβέ. Κανονικά θα πρέπει ο Κώστας να πει Σταύρο, έχει γιορτή σήμερα. Έλα εδώ, αγόρι μου. Πού είναι ο Κώστας? Αφού φεύγει, δεν είπε. Αύριο φεύγω, φιλέ. Σήμερα είναι η γιορτή. Ένας καλός χριστιανός είναι τον Κώστα. Θα πρέπει να πάρει την ευρωπή. Χρόνια πολλά, Σταύρο. Έχω για σένα κλεισμένα μία ώρα υδρομασάζ. Ναι. Ωραία, και μία ώρα μασάζ. Για πάρτι σου, για τη γιορτή σου. Έρχεται τώρα. Πού είναι ο Κώστας? Έρχεται τώρα η ανακοίνωση. Με email θα στο στείλει. Τι? Με email δουλεύει. Εννοείται με email. Όλοι σοβαροί επαγγελματίες. Όχι με μηνύματα κούτρα, Viber και Messenger. Δεν είναι τις κούτρες. Καλά, το email δεν πληρώνουμε και κανένα παράβολο. Ναι, αλλά είναι και παλικαρίσιο το email. Είναι πιο professional. Of course. Of course. Πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα που πήραν οι Αργιανοί τηλέφωνο, ένας πίσω από τον άλλον. Συντονισμένοι ήταν πότε θα πάρουμε τον Κόλκα τότε. Ήταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ακούν την εκπομπή, ε. Παοξάκι άρρωστα. Κατά βάθος, παοξάκι άρρωστα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για αυτούς. Αλλά δεν πειράζει. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πες μου, εντεκάδα. Περίμενε, θα σου πω. Θέλω βασικά. Εντεκάδα. Η αποστολή είναι Ρέι Πασχαλάκης Τόσκα, Μάτος Βιερίνια Βαρέλα, Κρέσπο Σάχο Βέρμπλουμ, Μαουρίτσιο Κάνιας, Μπίσες Βαρπέλκα Σιλκαντουρί, Ζαμπά, Ουάρντα, Ακπόμ και Καρέλης. Ναι. Δεν είναι μέσα ο Λιμνιός. Εδώ γίνεται στα extreme rotation. Έχει μία φιλοσοφία λοιπόν ο Λουτσέσκου και κάνει το εξής πράγμα. Είσαι με την Εθνική δύο εβδομάδες. Έχεις ξοδέψει ενέργεια είτε παίζοντας είτε επειδή ταξίνεις στο ξενοδοχείο. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Εντάξει. Μετά την κολάρα που έβαλε, όλα τα ξέρω. Ο Λιμνιός. Όλα τα ξέρω. Βάλε μια παρένθεση σε αυτό που λέμε. Λοιπόν, όλα. Ανεβάζει. Ανεβάζει, ναι, ανεβάζει τη. Έκουτα τι έκανε. Πες, ναι, τι ανέβασε. Το ξεφώνησα, δεν άντεξα. Αλλά είναι διαμάντι παιδί τώρα. Ναι. Εγώ το βλέπω σαν παιδί μου δηλαδή, πραγματικά. Είναι μπαμπά. Ακριβώς.
βάζει το τέλος μετά το παιχνίδι. Θέλει να κάνει την ποζεριά του, ρε αγόρι μου. Ρε, βάλ την εκπομπή που είπα. Ναι, ρε, το θυμάμαι. Βάλ την εκπομπή, ρε. Θέλει να κάνει την ποζεριά του, αλλά τι κάνει. Γράφει. Έπρεπε να υπήρχε Facebook, έπρεπε να υπήρχε Instagram. Τι όταν έπαιζα εγώ. Άκου να δεις. Γράφει συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα από πάνω. Το ένα. Ναι, και από κάτω βάζει τον γκολ που έχει περάσει. Ναι. Τέσσερις αντιπάλους. Δύο ball boy, τρεις συμπεθέρες που βλέπαν το παιχνίδι από το μπαλκόνι. Ωραία, τέσσερις υπαλλήλους του σταδίου. Ναι. Εντάξει, και είναι το βίντεο από κάτω. Δεν του το έγραψα. Του λέω μπράβο, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ναι, ωραία τα λες. Μπράβο στην ομάδα, αλλά εγώ πέρασα 18 άτομα και βάλα γκολ. Αλλά έτσι είναι οι πιτσιρικάδες. Έτσι είναι. Γεγονός, δικαιώθηκες. Δικαιώθηκα. Και επιστρέφουμε λοιπόν. Σε σχέση με αυτήν την δεκάδα, λοιπόν, με την αποστολή που βλέπουμε εδώ, διεθνής ήταν ο Βαρέλα, ο Πέλκας, ναι, ο Ουάρντα και κάπου εκεί τελειώνει το παραμυθάκι. Και άκου να δεις τι κάνει τώρα στην ενδεκάδα ο Λουτσέσκου. Βάζει τον Πασχαλάκη που δεν ήταν διεθνής. Μάτος... Αυτό γιατί δεν τον παίρνει η εθνική ομάδα. Δεν τον παίρνει η εθνική ομάδα. Κοίτα, αυτή η ερώτηση είχε μάλλον βάση πέρσι περισσότερο. Φέτος κάνει ένα καλό, ένα στραβό, αλλά νομίζω θα βρεθεί και αυτός. Θα βρει τη φόρμα του. Με σε κόβω, ναι. Πασχαλάκης κάτω από δοκάρια. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια. Μόνο ο Βαρέλα διεθνής. Αλλά επειδή δεν έπαιξε τα δύο παιχνίδια από τα αθλήματος, έχει μια φρεσκάδα. Ήταν τιμωρημένος. Ωραία. Στα χαφ, Κάνιας, Μαουρίτσιο δεν είναι διεθνής. Αυτούς βάζει. Καντουρί, δεκάρι δεν είναι διεθνής. Ζαμπά, δεξιά. Μπίσεσβαρ, αριστερά. Κανείς από τους δύο διεθνής. Και στην κορυφή της επίθεσης, μεταξύ Ακπομ και Καρέλη, διαλέγει Καρέλη. Δεν είναι άδικο για τον Ακπον αυτό? Φίλε, είναι άδικο. Είναι άδικο στην βάση λειτουργίας του Λουτσέσκου. Τον άλλον τον έχει ένα μήνα περισσότερο. Ακριβώς. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου σου λέει, πάμε στην δεν χρησιμοποιώ τον Πέλκα για να τον ξεκουράσω γιατί ήταν διεθνής. Ναι. Στον πάγκο ο Πέλκα, στον πάγκο ο Ουάρντα. Ωραία. Ποιος άσε τον πάγκο? Αυτή, τέλος πάντων. Ναι. Από τους διεθνείς. Ωραία. Ο Λιμιός εκτός αποστολής που έπαιζε γι' αυτός. Γιατί? Ξεκουράζεται. Έχουμε τρία παιχνίδια, φίλε. Κάτσε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ωραία. Εδώ τώρα πρέπει να σκεφτεί και το παιχνίδι το επόμενο. Ακριβώς. Το επόμενο παιχνίδι τι γίνεται λοιπόν? Τα επόμενα δύο πριν. Χρειάζεται τον είναι, Πέλκα και τον Λιμιό φρέσκο. Τα επόμενα δύο, γιατί είναι μέσα σε 7 μέρες από αύριο. Να, είναι τρία και παιχνίδια. Είναι και η ΑΕΚ μαζί. Τρία παιχνίδια σε 7 μέρες. Απλά ναι, άλλη ένταση θα έχει το παιχνίδι απέναντι στη Τσέλσι, που οι άνθρωποι τρέχουν για 4 ζωές. Ναι. Εντάξει, και η ποιότητά τους είναι συγκλονιστική, αλλά εκεί θα χρειαστεί η φρεσκάδα του Πέλκα και του Λιμνιού. Εντάξει, και από εκεί και πέρα προτιμά τον Καρέλη προφανώς, γιατί σαν χαρακτηριστικά είναι πιο κοντά σε αυτά του Πέλκα στο κομμάτι της έντασης, στην πίεση στον αντίπαλο. Εσύ δεν μου είπες ότι άκουν τρέχει πάλι. Τρέχει, ρε αγόρι μου, αλλά ο Καρέλης έχει περισσότερο. Ο Καρέλης έχει περισσότερο. Τι να κάνω τώρα εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Και τρέχει με μεγαλύτερη ένταση. Ναι, ο Ακπόμ είναι πολύ πιο αθλητικός. Ναι, δηλαδή, άκου λίγο. Εσύ πιστεύεις ότι άμα πάει normal το παιχνίδι, ρε παιδί μου, χωρίς κάτι, πιστεύεις θα τον βγάλει τον Καρέλη για να βάλει τον Ακπόμ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Σίγουρα. Άμα τον παίρνει. Άμα τον παίρνει, τι εννοείς, Γιάννη? Αν τον παίρνει, υπονοείς κάτι για τον προπονητή μας? Αυτό είναι τώρα ραδιοφωνικό λάθος. Αν του κάθεται η φάση, ούτε αυτό. Άμα του κάτσει. Μπίλι, πώς το λένε, ρε? Πώς μπορώ να εκφραστώ? Αν δημιουργηθούν οι συνθήκες, ρε. Άντε. Ναι, ναι. Αυτό δηλαδή θα το βάλει, ας πούμε, μέχρι το 60. Αυτό το κλασικό, η πρώτη αλλαγή είναι στο 60, λες και είναι όλη με ρολόι. Ναι, αγόρι, μπορεί να κάνει το αντίστροφο. Ότι σε κάποια φάση λοιπόν που θα χρειαστεί ναι, και τα, και... τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σου λέω, άμα δεν είναι, πάει καλά το παιχνίδι, παιδί μου, εντάξει, πες, πάμε, πάμε. Αν είναι 0-0, τι θα κάνει? Θα σου πω εγώ, αν είναι 0-0, δεν παίρνει γκολ. Ωραία. Βγάζει Καρέλη Δελκατουρί. Ωραία. Ναι. Ή Μπίσεσβαρ και πετάει τον Δελκατουρί αριστερά και βάζει Πέλκα Ακπόμ. Τώρα, ας πούμε, εγώ είμαι με τους παίχτες. Ο Μπίσεσβαρ πόσο καιρό έχει να παίξει?
Ο Μπίσβαρ κάτι λεπτά έπαιξε σε κάποια φάση. Ναι. Αλλά προπονήσεις κάνει. Επειδή 25 είδα έτσι διάφορους φίλους έτσι και τώρα και με το site και με αυτά που ανεβάζω κάποια θέματα. Και ευχαριστώ και το Πάκο 24 που με αφήνεις και παίρνω μερικά θέματα. Καλά, τι να, δεν σε αφήσω. Συνεργασία. Εδώ άλλοι και άλλοι. Ναι. Θέλω να πω ότι όλοι λέγανε γιατί δεν παίζει, γιατί δεν παίζει. Εγώ χωρίς να ξέρω η αξία του παίχτη αυτού, του business world, είναι ότι δεν παίζει, είναι γιατί έχει δώσει δικαίωμα στον προπονητή μέσα από την προπόνηση. Θα σου πω. Χωρίς να ξέρω. Είναι τόσο λευστά τα πράγματα στη μεσοεπιθετική γραμμή που τι έγινε. Χτυπάει ο Ελκαντουρί και ο Μπίσβαρ είναι διαθέσιμος. Ναι. Ωραία. Όταν ο Ελκαντουρί γίνεται καλά, χτυπάει ο Μπίσβαρ. Και παίρνει τη θέση του Ελκαντουρί. Ναι. Και πάει πολύ καλό ο Ελκαντουρί. Ναι, πάει. Άρα λοιπόν πάει η θέση του Μπίσβαρ. Γιατί? Γιατί δεν έχει το περιθώριο ο προπονητής να θυσιάσει τον Λιμνιό. Όταν θυσίασε τον Λιμνιό για να βάλει τον Γουάρτα δεξιά, με Μάτος Γουάρτα στη Νέα Σμύρνη, μιλάμε τώρα, είναι η χειρότερη πτέρυγα που έχω δει αμυντικά στη ζωή μου, με διαφορά από τη δεύτερη. Ναι, εντάξει. Αυτό. Ναι. Είναι όλα μια ισορροπία. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Μπίσβερ είναι και το σουλούπι του, είναι και τα κιλά του, είναι και αυτά. Φαίνεται ότι δεν δίνει το 110% στην προπόνηση. Θα σου πω εγώ, το έχω ξαναπεί και με κοροϊδεύουν. Εγώ το πιστεύω. Γιατί είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του. Ο Μπίσβαρ είναι χειμερινός ποδοσφαιριστής, ρε αγόρι μου. Θέλει τον χρόνο του. Δεν θέλει τον χρόνο του. Θέλει η προπόνηση να είναι λίγο πιο σβηστή. Θέλει τεχνική προπόνηση. Αυτό είναι το πιο αθλητική προπόνηση. Η προσέγγιση που κάνεις. Και ο Λουτσέσκο λέει δεν τρέχεις, έχω άλλους 5 που τρέχουν. Δεν το κάνει. Όχι, έτσι είναι το στυλ του. Ναι. Ξέρει ο Λουτσέσκο. Υπάρχουν αθλητές που δεν παίξαν μπάση από τα μούτρα τους. Ή ποδόσφαιρο που είναι τα βλέφαρά τους μισοανοιχτά. Δεν ανοίγει το μάτι και νομίζουν όλοι ότι είναι. Πώς ήταν ο Μπέρι. Ναι. Ο Μπέρι, άμα τον έβλεπε, δηλαδή, άμα τον προσέξει το πρόσωπο, τα μάτια του ήταν μισό πόντο ανοιχτά. Εντάξει, ο Μπέρι ήταν ο Μπέρι. Υπάρχουν πολλοί αθλητές σε πολλά αθλήματα που τα μάτια τους είναι λες και είναι κοιμισμένοι. Ξέρεις ποιος ήταν. Μακρέιντι. Ο Tracy McGrady. Tracy McGrady από Orlando Magic. Από Orlando Magic. Magic, yes. Αλλά θέλω να σου πω ότι και ο Μπίσβαρ δεν νομίζω να σκίζεται και στην προπόνηση. Ο Μπίσβαρ, φίλε, ξέρει ο Λουτσέσκου ότι σε κάποια φάση που α φύγουν τα κολλιά, τσουπ, θα μπει μέσα, θα κάνει τη δουλίτσα. Άκρη, και την κάνει και πολύ καλά. Και πολύ καλά. Απλά θέλει περισσότερο χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Ακριβώς. Πέρσι ήταν για ένα μεγάλο διάστημα πολύ σημαντικό 12ος παίκτης. Ερχόταν από τον πάγκο και σου έδινε πράγματα. Βέβαια. Ωραία. Μετά έγινε βασικός. Όταν φορμαρίστηκε καλύτερα. Του, ναι. Με την αξία έδειξε κιόλας. Και έκλεισε τη σεζόν πάρα πολύ ωραία. Δεν ξεκίνησε τη σεζόν καλά. Δεν έκανε καλή προετοιμασία, δηλαδή. Δεν κάνω προετοιμασία πλέον, Γιάννη. Το εξήγησε και άλλη φορά. Δεν είναι η προετοιμασία όπως ήταν κάποτε. Το είπε και ο Πέλκας χθες στον αέρα. Ουσιαστικά η απέτηση που υπάρχει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ποια είναι. Βρέξει και ο είσαι έτοιμο, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, επαγγελματία. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Στο αυτό, NBA δηλαδή κάνω προετοιμασία. Και αυτό, όχι. Και αυτό τώρα ότι μου λε ότι η διεθνή. Αδερφέ, είσαι επαγγελματία. Τι διεθνή. Και άμα έχει αγώνα χθε, τι. Όχι, άλλο θέλω να σου πω του διεθνεί. Είσαι επαγγελματία. Ναι, πρέπει να είσαι έτοιμο για τον επόμενο αγώνα. Ξέρει γιατί του πετά του διεθνεί έξω. Πρώτον, γιατί έχουν ξοδέψει ενέργεια εκτό ομάδα. Δηλαδή δεν δούλεψαν με την ομάδα 15 μέρες. Ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιο ρόστερ. Που αυτή τη στιγμή μιλάμε, φίλε, πριν του Βαρέλα, οι 10 δεν είναι διεθνείς. Ναι. Και είναι παίκτες top όλοι, δεν είναι παίκτες. Ναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι διεθνείς στην εθνική. Πώς το λένε, Βραζιλία, ο Μαουρίτσιο, ο Ζαμπά κτλ. Δεν μπορεί να είναι ο Κάνιας και ο Κρέσπος στην εθνική Ισπανία. Δεν γίνεται ούτε ο Μάτος να είναι στην εθνική Βραζιλία. Ωραία. Δεν είναι δυνατόν. Πώς το λένε. Ο Καρέλης κανονικά θα έπρεπε να είναι διεθνής στην Εθνική Ελλάδος και απορώ γιατί δεν είναι, εντάξει. Θα είναι από εδώ και πέρα, λογικά. Ωραία, κανείς δεν είναι. Ο Βιερίνια έκλεισε τον κύκλο του στην Εθνική Πορτογαλίας. Πλέον δεν είναι. Εντάξει, αλλά έχει και 80 συμμετοχές στην Εθνική Πορτογαλίας και ένα ευρωπαϊκό. Ναι. Με λίγα λόγια, αφού έχω εγώ τη δυνατότητα σαν προπονητής να χρησιμοποιήσω τα 10 ενδέκατα των παικτών που είχα μαζί μου 15 μέρες, ενώ οι άλλοι ήταν ο ένας στα Δρυμίκλανα, ο άλλος στη Γερακαρού και ο άλλος στο Βαρικό, εντάξει, θα χρησιμοποιήσω αυτούς που έχω. Τώρα στην περίπτωση του Βαρέλα,
Εντάξει, υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Βαρέλα με τον Χατσερίδη. Ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Εκεί δεν μπορεί να κάνει το παγώνι ο προπονητής και να πει σε διεθνής άραξε. Όχι. Εκεί θα βάλει τον καλύτερο που έχει διαθέσιμο με διαφορά από τον δεύτερο. Αν ο Χατσερίδης είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ίδιας παρουσίας με τον Βαρέλα, θα παίζει ο Χατσερίδης. Αν και ο Χατσερίδης ήταν διεθνής, δε. Έλειπε και αυτός, τι λέω. Γι' αυτό παίζει ο. Ο Σουηδός, εντάξει. Ο Σουηδός, φίλε, είπε ο Λουτσέσκο ότι δεν είναι στο 100%, δεν θα τον ξεκινήσει. Αλλά προφανώς θα του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής ανάλογα πώς θα πάει και το παιχνίδι. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής τώρα. Έδωσε τόσα λεπτά για τον Σουηδό. Εντάξει. Η αξία όμως. Ναι, ο Σάχοφ όταν χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν κακός, ήταν τους καλύτερους. Ναι. Τον Μπένις και τον Σάχοφ. Άρα λοιπόν. Κάπου υπάρχει ένα θεματάκι. Γιατί τώρα, αν χρησιμοποιήσει το Βέρμπλουμ, ο Σάχοφ μπορεί να σου πει κάτσε ρε φίλε, εγώ ήμουν κακός. Ναι, αλλά έχουμε... μεγάλε. Γιατί τον πήρανε, εφόσον υπήρχε ήδη. Μεγάλη κουβέντα. Α, έχουμε αού, σου, σου. Εντάξει ρε φίλε, καμιά φορά να πούμε αυτός πληρώνει και την δική του απέτηση. Ναι. Τι, αν μου πει ο άλλος είμαι εγώ αφεντικό και πληρώνω και τι θα πω εγώ. Θέλει να φέρει στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ο Γιάννης, ο ιδιοκτήτης τέλος πάντων, θέλει να φέρει τον Σουξουμούξου. Μανταλάκιας. Ναι. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να του πω. Μπορεί να σε φάει την ώρα αυτός. Τι να μου φάει την ώρα, θα φύγω ρε. Θα μου φάει την ώρα. Γιατί δεν τον πολεμάς. Στα ίσια ρε, βάλε τα στήθια σου μπροστά και πες εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Έτσι πάει ρε φίλε. Κοιτάξτε το αφεντικό μαζί. Και τι έγινε. Να με φάνε εμένα έτσι. Όχι, φεύγω. Δεν έγινε θέμα ανταγωνισμού, ρε. Τι ωραία ήταν όταν ήμουν επαγγελματίας μπάσης, με φέραν κάτι παίχτες εκεί πέρα. Άλλο αυτό. Πελατάκια, ρε. Έτσι έλεγα. Πελατάκια, φέρε. Εσύ φέρε. Εκεί εξαρτιόταν η πελατάκια. Εικόνα, η εικόνα σου 100% από σένα. Τα ραδιόφωνα δεν είναι έτσι, φίλε. Γιατί παραδείγματος χάρη είναι μια μέτρηση που εσύ κάθεσαι και μιλάς, κάνεις ράνεις και μετράει τοπικά. Εδώ παίρνουν τηλέφωνα τοπικά. Ρε φίλε, το ραδιόφωνο δεν είναι τοπικό πλέον. Το ραδιόφωνο είναι, ρε φίλε, εμείς όταν βγάζουμε γραμμή στο ΠΑΟΚ 24, 8 στους 10 είναι Αθήνα. Και ξένοι. Όχι, όχι ξένοι, Γερμανία, ξέρω εγώ. Από εγώ χώρες. Στο ΠΑΟΚ 24 που βλέπω. Ναι. Ωραία, φαίνεται ακριβώς από που μπαίνει ο καθένας, οι IP όλες. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, είναι μια βάση 50% στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι άλλοι είναι αλλού. Μάλιστα. Αφού υπάρχει διαδίκτυο πλέον, δηλαδή εσένα τώρα θα σε ακούνε φίλους στην Αθήνα. Εμένα. Ναι. Από την Αυστρία δεν είναι μας αστυλός. Αυτό ακριβώς. Μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ. Δεν είναι. Η μέτρηση εκεί δεν εξαρτάται από σένα. Είναι 15 συγκυρίες. Άμα πήγα μια φορά, άκουσα μια μέτρηση. Ήταν μια θεία, δεν ήξερε να πούμε τι ακούει. Μήπως ακούτε το ένα, μήπως ακούτε το άλλο. Αχ, κάτι ο άντρας μου ακούει, την πετράνε. Δεν είναι. Πριν καμιά κουσαριά χρόνια, μου είχε πάρει ένα μεσημέρι. Και λέει, γεια σας, έχει πάρει τηλέφωνο, κοιμόμουν εγώ μεσημέρι. Πριν από προπόνηση, λέω, παρακαλώ. Ξέρεις με νεύρα τώρα, παρακαλώ, τι, ποιος. Λέει, γεια σας, λέει, ακούτε ράδιο. Τι άκουσε την κοπέλα. Και μετά από 20 χρόνια, παρακαλώ, τι ακούμε, λίμπερο. Λίμπερο, λίμπερο, φίλε, λίμπερο. Και ποια εκπομπή προτιμάτε, ντουέτο. Ενέργεια. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά λοιπόν για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είναι ένας μπούσουλας το πώς δουλεύει ο Λουτσέσκου. Έχει το ενδιαφέρον του. Τώρα το έχουμε ακόμα το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τους στόχους του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Γιατί δεν μας φτάνει η ώρα. Μήπως πρέπει να βάλουμε και άλλη ώρα. Πόσο να βάλουμε, Ρωμανίκη. Πέντε ώρες την Παρασκευή και όχι. Παρασκευή και Δευτέρα κάνουν 4 ώρες εκπομπή. Φτάνει. Εδώ κουράζει τον Μπίλης, ρε. Κοίτα, εδώ κουρασμένος. Το μαλλί τίποτα, Δεν μακραίνει με τίποτα. Big cheese, τι είναι, συγκρότημα είναι. Α, απλά big cheese, έβαλες μια μπλούζα. Big cheese. Big cheese, δηλαδή τι είναι το μεγάλο τυρί. Αυτό δηλαδή στην Λάρισα μπορεί να πουλήσει. Αυτό στα τρίκαλα πας με αυτό. Να γίνει σφαγή, να σφάζονται στην μπουτίκ του big cheese απέναντι. Τελεία.gr. Μα τα βάσει ή βλέπει η μοιοπία. Εντάξει. Instagram θα δουλέψει ή Facebook. Instagram. Ταυτόχρονα και τα δύο θα συνδέσει. Θα συνδέσει το τσακάλι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Το εξωτικό ζεφύρι. Και επιστρέφουμε. Όχι. Γάλλιο, πού. Από πού. Νέα Κηφισιά. Σοβαρά μιλάς.
Επιστρέψαμε και τώρα βλέπω εδώ στην τηλεόραση My Style Rocks by Night, πώς το λένε αυτό. Όπα φίλε. Και είναι αυτή που πιστεύω ότι όλος ο αντρικός πληθυσμός. Ποια ρε. Δεξιά. Εδώ, η Ραμόνα, η θρελική Ραμόνα που θέλουν να την τουλουμιάσουν στο ξύλο όλοι. Γιατί είναι αποκριτική. Είναι αυτή, όχι. Είναι αυτή που σε τρυπάει το μυαλό όταν μιλάει. Άμα είναι Ελευθερία Βανιτάκη. Σε τρυπάει το μυαλό, δηλαδή τι κάνεις. Πω, πω φίλε. Ακριβώς αυτό. Μακριά, το είχα δουλέψει μια φορά πιτσιρικάς άπειρος. Τότε που είχα ακόμα ανασφάλεια αν μετράω σαν άντρας ή όχι, εκεί μεταξύ 18 και 22, εκεί ξέρω εγώ. Στα 22 έγινες άντρας. Όχι, ρε, δεν έχεις πιτσιρικάς. Εγώ στα 27, 28 γύρισα να καταλαβαίνω. Όχι, στις εκείνες ηλικίες είσαι λίγο προβληματισμένος, ρε. Πώς το χειρίζομαι, τι το κάνω, και εκεί είχα μια σχέση με τέτοια. Όπου θα κατέληγε σε δολοφονία. Στον Κόλκα να μην μιλήσει με μια πρώη σχέση του. Ναι, εντάξει, είναι αρκετές φίλοι. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τουλάχιστον 4 σεζόν από αυτές. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά. Είχε μπλα πολύ. Φίλε, δεν είχε μπλα πολύ. Ήταν ότι όταν τη έλεγε άραξε λίγο, δεν είμαι καλά, έβαζε και γκάζι. Αυτό πώς το. Τι πρέπει να κάνεις εκεί. Τίποτα. 4 κουτουλιές στο. Κράτημα μαλλί, 4 στον τοίχο, τάκ, 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 να χτυπήσει την πόρτα, να δεις τι γίνεται, κάνεις δίπλα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λύση. Χωρίζεις εκεί, εκεί χαλάς το από την αρχή. Εκεί χωρίζει, εγώ απλά επειδή ήμουν άπειρος, πρώτα έκανα αυτό και μετά χώρισα. Ήθελε να πάρει το νούμερο γι' αυτό. Ναι. Ήθελε να γράψει τον κοντέρ. Και μετά έκανε υπομονή. Ναι. Φίλε. Δεν είναι, όχι, αυτό δεν παρέλεται. Γυναίκες για αυτό το πράγμα, δηλαδή. Όσο όμορφη, όσο έξυπνη, όσο οτιδήποτε, όσο το πακέτο και να είναι, άμα ο τόνος της φωνής της, άμα αυτό όλο σε τρυπάει το μυαλό, το κέας τελείως από την αρχή, μηδέν. Δεν αλλάζει. Ξέρεις τι, νομίζουν ότι δεν μιλάνε και πολύ. Ποιος δεν μιλάει πολύ, ρε. Αυτό σου λέω, ναι, αυτό σου λέω ότι... Δεν έχω την πρακτική σκέψη. Πάντως να σου πω κάτι, τόσα χρόνια μια φίλη, μια γυναίκα, μια γνωστή ποτέ δεν μου είπε πω μιλάει πολύ ο άντρας μου ή ο γκόμενός μου ή οτιδήποτε, αγόρι μου. Εγώ θα σου πω το άλλο παράδειγμα, στην προκατοικία μου. Ήξερες κανένα ή που κανένα που να μιλάει πολύ άντρα σε σχέση και να έχει παράπονο η γυναίκα. Έχω άλλα, ακούω άλλα παράπονα. Τι παράπονα. Άλλου είδους. Τι κοιμήσεις είναι αυτός, τι έτσι. Τι ζών και τέτοια. Ζών, ναι, αλλά τέτοια. Δεν έχω πει καμία όμως. Μιλάει πολύ, δεν το κλείνει, δεν το βουλώνει. Όχι, γιατί οι γκόμενες το βλέπουν αυτό χαριτωμένο. Καταλαβες. Cute. Που λένε στον Μπαχάμας. Αλλά πραγματικά, φίλε, δηλαδή, τις βλέπω όταν πάνε για καφέ, ρε. Πάνε δύο φίλες για καφέ. Και λένε όλο το βράδυ. 4,5 ώρες, όχι, 4,5 ώρες μιλάνε σε ρίρα, δηλαδή έχει τύχει. Να αφήσω δύο γκόμενες που μισή ώρα συνυπήρχα, ναι. Να πάω να κάνω εκπομπή, να γυρίσω και να είναι στο ίδιο σημείο και να μιλάνε συγκεντρωμένες κοντά η μία στην άλλη. Ναι. Α, εγώ νόμιζα να ανοίξει λίγο η μπλούζα, να δείξουν λίγο... Όχι, 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 όχι. Είναι ότι είναι έχουν να πούν πορεία. Τόσα πολλά. Και μετά τηλέφωνο. Ναι. Και πάει, αφού έχει μελετήσει... Ξέρω εγώ, έχουν αναλύσει όλα τα δεδομένα με το μυαλό τους που είναι λάθος ανάλυση 100%. Ξέρεις που καταλήγουν, ε? Ναι, πάει, μιλάει με τον αδικό της αυτή που τα συζητούσαν και έδινε τις συμβουλές συγκόμενα. Ναι. Της λέει ο άλλος, άντε, σαμάτα, με ζαλίζεις. Ναι. Και μετά παίρνουν τηλέφωνο μία την άλλη και άσε, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Μου απάντησε και τον αυτό. Περίμενα εγώ πόση ώρα. Εντάξει, και δεν γίνεται έτσι. Και πού θα πάει αυτό το πράγμα, και μου είπε αυτό, σου είπε αυτό. Πάρτε καλά, μετά τα όσα γίνανε. Εμένα τότε ο Τάκης που μου είχε κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να φαντάζεις. Πέναλτι. Χωρίσαμε. Κανονικά. Και εκεί πέρα λες, έχουμε χωρίσει εδώ και 2-3 μέρες και δεν το ξέρει η κοπέλα. Έτσι πάει αυτό. Γιατί έχεις χωρίσει σίγουρα καμιά εβδομάδα πριν χωρίσεις. Ναι. Από τη μία εβδομάδα. Δύο μήνες. Γι' αυτό δεν στεναχωριούνται οι άντρες. Όχι, ρε, δεν στεναχωριθώ. Εγώ, ενώ κάθε... οι γυναίκες, άμα χωρίζουν, δεν το έχουν έτοιμο. Νομίζω, φίλε, ότι ο χωρισμός μου ήταν μονίμως ένα πάρτι την ίδια μέρα. Καλά, δε. Ναι, δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να στεναχωρήθηκα. Έχει παιχνίδια
Νις Ρεν 1-1 στο 85. Η ιστορική Μπραουσβάικ που μας έβαλε 7 γκολ σε εκείνο το φιλικό 1-0 προηγείται της Ιένα. Έσμπερκ Οντένσε 2-0. Διάστημα στη γλώσσα θα πάθεις. Ναι, 2-0. Χάμστατ Βάλμπεργκς 1-1. Γαλατά Κασίμπασα στο 42 είναι 0-0. Αούστρια Βιέννης 2. Εδώ δεν είναι το Ράμπο 1, Ράμπο 2. Η β' ομάδα είναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 2. Όντρα Πέρτκοβιτς. Τώρα αυτό τι είναι, κάποια λεσβία που τιμάται σε κάποιο χωριό της Αυστρίας. Είναι 1-1 με κόκκινη η Όντρα. Εσύ γιατί παίζεις στοίχημα οι κόκκινες κάρτες? Γιατί μου αρέσει. Είναι value for money. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια δεν παίζεις όλα. Έχει πολύ κλώτσο πατινάδα. Όταν είναι ομάδες παίζουν με ένταση. Όχι, εδώ ακούω ομάδα, ε. Αυτό είναι εύκολο. Το Liefering Amstetten 0-0. Florin Stolfer Rind 0-0. Δηλαδή, άμα, ωραία, και κάνω εγώ μετάδοση. Γκολ για την Florin. Α, το διάλογο. Ωραία, σαν, ναι. Σαν το κλιπάκι που έπινε νερό. Τι να μιλήσει για το τρέλερ τη εκπομπή. Να πούμε ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι πήγα να πνιγώ στο γύρισμα. Ότι πήγες να πνιγείς 3 ή 4 φορές. Και εκεί συνέχιζες. Αφού πιτσιλούσε, ρε. Τζακούζι είναι, αδερφέ. Μπουρμπουλίθες. Ναι, αγόρι μου, μπουρμπουλίθες. Ξεκουράζει το κορμί. Λάμφνιτς Σκάμφενμπεργκ 4-1, ιστορική. Λάφνιτς. Σβαρόφσκι. Έχει μια 100 χρόνια ομάδα αυτή. Σβαρόφσκι Βάτενς Νέουσαντ. Αστοδιάρο. Τι είναι αυτά όλα, ρε. 2-0. Αζαξιό Παρίς το ημίχρονο 0-0. Εδώ θα βάλουμε, θα επενδύσουμε κάποιο ποσό στη Παρίς συνέχεια. Ζερμέν. Ναι. Ωραία. Όχι. Όχι. Γαλλία 2. Παρί άλλη είναι αυτή. Μην τρώτε παραμύθι. Λάθος δικό μου. Εσύ το είπες. Ναι, λάθος δικό μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Β' Γαλλία είναι αυτό. Νανσί. Ο Παντελής. Ο Παντελής, παιδιά, ο κολλητός μου, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής. Παντελής, έχω ανοιχτή ακρόαση. Μπορείς να. Ναι, ναι. Εσένα σε κέρασε. Έλα. Πες στο μικρόφωνο, είσαι αγόρι. Χρόνια πολλά πήρα να πω, ρε φίλε, έχεις δίκιο, ναι. Είμαι μπερδεμένος. Είσαι μπερδεμένος για ποιο λόγο? Γιατί είσαι καθυστερημένος, είσαι μπερδεμένος ή γιατί στη ζωή σου τα έχεις κάνει όλα μαντάρα? Παντελή, σε κέρασε εσένα. Είναι όλα μαντάρα, φίλε μου, φίλε. Αλλά πες στο ακροατήριο ότι παντελώνω, ρε φίλε, κάθε μέρα φίλε. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Παντελή, με ακούς? Ναι. Ναι. Παντελή, Γιάννης Γιαννούλης 2-0-8. Ωραία εσύ. Γιαννούλης λέω 2-0-8. Τον πόη μου είναι αυτό. Σε κέρασε σένα ο Κόλκας. Όχι, μην το πεις στον αέρα. Μην το πεις στον αέρα αυτό, όχι. Ναι. Δεν ξέρω, Νικολητής, οπότε κάνεις εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Γενικότερα. Ο Παντελάκος, ο οποίος δεν παστελώνει 5 φορές τη μέρα, πάντα μέρος με παιδί, ξεχάσει την το παστέλι. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Τους δημιουργούμε μια εικόνα, φίλε. Ακριβώς. Ότι δουλεύουν. Ναι. Ότι έτσι είναι, φτιάχνουν μια φαντασίωση κτλ. Κτλ. Λέγαμε λοιπόν, η Γκρενόμπλ προηγείται της Βαρεσιέν, η Ορλεάν της Σατορού 1-0, Red Star Λοριάν 0-2, αντίο ζωή εδώ, Μπρέστ. Αζαξιό, η Γκαζελέ Καζαξιό είναι άλλη. Αυτή και δύο ομάδες Αζαξιό στο διάλογο, λέει όλοι. Ωραία. 2-1, 1-0 η Τρουά με κόκκινη Νιόρ. 1-1, μια Λιόν, άλλη Νιόρ με την Κονκαρνό. Πραγματικά, άμα ξαναπέξω Γαλλία στη ζωή μου, δεν ξέρω καμία λέξη. Όχι ομάδα, λέξη δεν ξέρω. Αφού είσαι μεγάλο με γαλλικά και πιάνω, λες, ρε. Γαλλικά κάναμε στη Σταυρούπολη. 6 χρόνια γαλλικά δεν είμαστε τίποτα. Τίποτα όμως. Μηδέν. Πήγαμε στη Γαλλία. Πήγαμε στην Γαλλία, ξεφτιλίστηκα. Δεν μπορούσα να αγοράσω ούτε κάρτα SIM για το κινητό. Να του λέω, είναι card SIM. Δεν μιλάνε αγγλικά αυτοί, ξέρεις, επίκριτες. Card SIM, card SIM, τίποτα. Τι να πω. Τι δικαστικό είχε σήμερα. Έλεγες για τους στόχους του ΠΑΟΚ, φίλε, τι ακριβώς εννοούσες. Τι στόχο μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Εκτός από να κάνει, να πάρει την τρίτη θέση και βέβαια να πάει πιο ψηλά στο Champions League. Δεν με παίρνει τώρα η ώρα. Θα το συζητήσουμε τη Δευτέρα. Θα παίξω, θα δω και το άλλο το φιλικό αύριο που παίζουν αύριο στις 7 η ώρα
στο παλατάκι. Την ώρα που παίζει το ποδόσφαιρο παίζουν φιλικό τα παιδιά μας. Τι να κράξεις αυτό. Όχι, δεν είναι. Επειδή η ομάδα είναι ύφεστος Λίμνου, δεν ξέρω πώς τη βαφτίσαν φέτος αυτήν. Mm. Από Γούσου, Λάρισας, Φάρος. Είναι αυτός ο Φάρος που μας κυνηγάει, ναι, από, ναι, διάφορα σημεία. Ναι, για λέγε. Οι οποίοι έχουν προβλήματα στη Λίμνο. Δεν τους δίνουν το γήπεδο και κάνουν προετοιμασία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου βρούνε. Άλλο πάλι γι' αυτό. Σοβαρά μιλάς. Πήγαινε ένας επιχειρηματίας εκεί πέρα να... και έκανε μια επένδυση τώρα. Ξέρεις, να φτιάξει το νησί. Πόσο κόπο. Ξέρεις, δηλαδή, να ζωντανέψει λίγο το νησί με μια ομάδα Α1 εκεί πέρα, μπάσκετ. Που θα πάνε όλοι, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν παίκτες που δεν μπορούν να τους δουν λόγω ότι είναι. Ναι. Και τους κάνουν πόλεμο. Κάτι γριές, γιατί κάνουν χορευτικά. Και το, τους κόψει το χορευτικό. Το οποίο δεν υπάρχει. Κάτι θείες εκεί πέρα. Μια σχολή κάθε τζιμκέρι, Σάββατο απόγευμα λέει έχουμε χορευτικό εμείς. Σοβαρά μιλάς. Ναι, αλήθεια. Έλα, αλήθεια. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κι όμως συμβαίνει. Και σίγουρα ο Δήμος. Κάτσε, έχει σημασία πιο χορευτικό. Στην Καρέτσα ήταν Καραγκούνα. Τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα τι ηθική έθιμα έχουν. Ναι. Μαζεύονται οι γριές, ναι, και έχουν την ώρα τους. Και η ώρα των γριών δεν είναι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για γριές κανονικές. Μην νομίζει κανένας ότι λέμε κάτι άλλο. Ναι. Όχι, για γιαγιάδες. Γιαγιάδες, ναι. Για 60 πλάς. Και μαζεύουν και κάνουν γυμναστική. Ναι. Και ο χορός, ξέρεις, με παραδοσιακή χορή. Ήταν νησιώτικα. Τι είπα, όλη τη Ελλάδα κάνουν. Που ήταν εκείνο του Πάριου η συλλογή, ήταν νησιώτικα, έτσι δεν λεγόταν. Ναι, για λέγε. Και δεν αφήνουν. Την ομάδα. Την ομάδα, γιατί σίγουρα κάποιος από αυτές τις γριές, κάποιος ανυψίος, κάποιος γαμπρός θα είναι κανένα μεγάλο κεφάλι εκεί και δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν έχει προβλήματα, η ομάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λίμνου, ξέρω. Απίστευτο. Ναι, άστο. Κοίτα, το θέμα με τις γιαγιάδες είναι γενικά μια γάχρενα, θα πω εγώ. Δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα. Δεν παίρνουν χαμπάρι απολύτως τίποτα. Μπορεί να είναι γεμάτο το γήπεδο να παίζει ύφεστος Λίμνου με Παναθηναϊκό, να έχει Ολυμπιακό, ξέρω, ΠΑΟΚ, να είναι ζίγκα το γήπεδο και να μπουν μέσα γριές και κάθονται κάτω και δεν φεύγουν. Μα εγώ βλέπω την πολυκατοικία μου. Δεν ζει κανένας παππούς. Είναι μόνο γιαγιάδες. Τους φάγαν όλους. Όλους. Δεν έχει μείνει παππούς σε ακτίνα χιλιομέτρων. Τους έχουν καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Και έχει πλάκα. Γιατί έχεις καλώσει η μία η γιαγιά, ναι. Πρέπει να φάει το μαγαζί που είναι από δίπλα. Γιατί γίνεται μουσική. Όχι. Τι? Γιατί κάτι. Στο μεταξύ τι? Έχουμε καταλάβει, δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί θα καρφωθούμε και πού είμαστε. Ωραία. Και ρε φίλε, δηλαδή γίνονται γενικές συντελέσεις καθίστες και λίγο. Προσπαθεί η μία η γριά να επηρεάσει τις άλλες. Εντάξει. Να πάρουν το μέρος της. Ναι, και γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Πολύ γέλιο αυτά. Μία φορά πήγα, πώς τσακώθηκα σε συνέλευση πολυκατοικίας, βρείτε ούτε με νοιάζει. Τι να πω. Τέλος τι να πω πάνω. Και τι να κάνω. Έχει και ένα παιχνίδι μπάσκετ φιλικό αυτή τη στιγμή. Τουρνουά Νεόφυτος Χανδρώτης. Το χορηγό δεν το λέμε γιατί είναι απέναντί μας. Ωραία. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 41-41. 21-22 το πρώτο δεκάλεπτο, 22-21 το δεύτερο δεκάλεπτο. Μέσα στην άμυνα είναι. Δεν είναι μεγάλο το σκορ, δεν. Γιατί άμα πάει 85 πόντους, τι είναι, μικρό είναι. Θα βλέπεις τα φιλικά. Τώρα, ό,τι και να γίνει, θα πούν δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Ναι, δεν παίξαμε καλή άμυνα. Ναι. Να τους γκαζώσει άλλο, να τους βάλει καμιά προπόνηση. Ναι. Δηλαδή, τα φιλικά ρε παιδιά, κάντε τα για το σωστό λόγο. Είναι αγώνας. Όταν παίζουν pick and roll, αυτοί που θα παίζουν όλη τη χρονιά, βάλουν τους και από τα φιλικά. Μην βάζει να παίζουν τώρα άλλα αντάλλων. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Ο φίλος ο Γκουτζιάς, ναι. Ο φίλος ο Γκουτζιάς, ο ηθοποιός αυτός, παύλα συνάδελφος και φίλος, ωραία, γράφει, ο Λάγκφορντ έκανε τρομερό κάρφωμα που δεν έχω ξαναδεί στα 15 χρόνια που τον βλέπω. Ο Λάγκφορντ ο κοντός. Ναι. Από τότε δηλαδή που ήταν στο Κάνσας, δηλαδή το πώς είναι ο μπασκετικός παπατζής συνάδελφος φίλος, ωραία, γράφει όλο αυτό. Για να μας πει ότι ναι. Ξέρει τον Λάγκφορντ από το κολογιακό. Ναι, ότι τον ξέρει. Ο οποίος τους ξέρει όμως όλους. Τους ξέρει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Όταν πήγα στον Πανιόνιο, ναι. Εμφανίζεται. Δεν τον ήξερα από τις εθνικές ομάδες, ξέρεις, που, αλλά είναι πολύ δημοσιογράφοι, ήταν τότε παλιά, όποτε μαζευόμαστε σε εθνική ομάδα.
Και με το που. Ξέρεις, μου έκανε ένα καλωσόρισμα φιλικό. Ξέρεις, μου λέει: γεια σου Γιάννη, να σου πω λίγο την ιστορία του Πανιουνίου, ότι αυτό, εκείνο, έτσι. Ξέρεις, το κοίταζα εγώ. Λέω: δημοσιογράφος δεν είσαι? Μου λέει: ναι. Αυτό πρέπει να το πούνε οι διοίκησες, οι παράγοντες. Είναι πολύ πανιόνιος ο Τόλης ο Κοτζιάς. Ας το εγώ δεν είχα γίνει Ολυμπιακός στην αρχή. Όχι. Ο οποίος ποδοσφαιρικά είναι πολύ μπροστά από πολλούς άλλους δημοσιογράφους. Δεν τους βλέπουμε, ξέρεις. Πήγαμε μαζί πανιόνιος Μπαρτσελώνα. 0-4. Με τα χιόνια. Σκορ. 0-3 νομίζω. 0-3-0-4. Με Ροναλντίνιο. Έπαιξε ένα 20 λεπτό εκεί πέρα. Ξέρω μισή ώρα πόσο έπαιξε και βγήκε. Άρχισε να χιονίζει. Αυτό το παιχνίδι και πήγα εδώ Δυναμό Κιέβου, Ρεάλ Μαδρίτης, τότε που ήταν όλοι Φίγκο, Ζιζού, Μπέκαμ και αυτοί. Mm. Στο ημίχρονο, άρχισε να χιονίζει και στην Ουκρανία και στο Κίεβο. Το ημίχρονο βγήκαν όλοι αυτοί οι τρεις. Τα θυμάμαι καλά, έχει χτυπήσει κάποιος και έπαιζε με 10. Το χιόνι είναι πάρα πολύ δύσκολο, φίλε, όταν παίζεις. Είμαι τείχος μια φορά, παίζουμε με τον χοραργό, γέρακας χοραργός. Φίλε, κάθομαι στο άμα τείχος, δεν πεις για την καριέρα σου και για γκόμενα, δεν μπορείς. Θα σου πω, ρε φίλε. Τώρα στο 90, γιορτάζει, 10 παρατρία. Γιορτάζει, το χιονίζει στο γέρακα, σε ξέρω. Ναι. Και κάθομαι στη γωνία του τείχους για να κατευθύνω. Σε ξέρω χιόνι. Ακούρε. Δεν το έχω φανταστεί αυτό. Φαντάσου το τι γίνονται. Ωραία. Και, και το παίζω άνετος και λέω, μιλάω με τον τροδοφύλακα για το τείχος και γυρνάω πρόσωπο στην εστία. Στη, σε αυτό μου βάλε το φάουλ. Και εγώ μάγκας, ναι, δεν βάζω χέρια στα έτσι και καλά το ελέγχω. Ότι εντάξει, αν έρθει προς τα εκεί, το ελέγχω, μάγκας. Και το σύχαμα που βαράει το φάουλ πρέπει να έχει σημαδέψει μόνο τους όχις μου, τίποτα άλλο, στη ζωή του. Και δεν είναι ότι είναι πιάνει από κάτω, που είναι ό,τι χειρότερο με δύναμη. Oh. Εντάξει, παγώνουν όλοι. Δηλαδή μιλάμε, φίλε, κόπηκε η ανάσα. Δηλαδή, κόπηκε η ανάσα. Κόπηκε η ζωή, ρε φίλε, ποια ανάσα. Ωραία, παγώνω, πέφτω κάτω. Δεν το πιστεύω. Μιλάμε για πόνο, φίλε, τώρα. Δηλαδή, είναι και η μπάλα βαριά, είναι και το χιόνι, είναι και χιλιάδιο, είναι και ο παγετός. Είναι, δηλαδή, δεν το σώζεις από πουθενά. Βγαίνω από το γήπεδο, δεν μιλάει κανείς, φίλε. Εντάξει, κάνεις πάγκι, τίποτα. Δεν έρχεται κάποιος να μου κάνει έτσι. Τι έχεις? Φεύγω κατευθείαν από οδυτήρια. Μιλάμε για πόνο, οδύνη. Εντάξει, κατουράς βέβαια μετά και ηρεμείς, αλλά μέχρι να κατουρήσεις. Ξέρεις ποιος χτύπαγε έτσι? Ποιος? Ο Μπουντούρης στην προπόνηση. Στη σέρι, ναι. Ο Μπουντούρης, άμα το μπέρναγες. Ναι, μαγκιά έτσι. Ή πήδαγες από πάνω, ξέρεις, δηλαδή. Ναι. Και ένιωθε ότι. Σε μειώνει, ναι, το μειώνεις. Ναι. Το μειώνεις, την ώρα της προσγείωσης, σήκωνε το χέρι του ανάμεσα στα πόδια. Ναι. Δηλαδή την έχεις φάει και μετά κουμπάς στο έδαφος. Ναι. Δηλαδή, τάκ, τάκ, μπαμ στα γόνατα κάτω. Ναι. Με... θέλεις, ξέρω, κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο, θες να το σκοτώσεις, αλλά βλέπεις ένα μπουντούρι που 105 κιλά playmaker, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι, δεν ξανάγεινε ποτέ. Καταλαβαίνεις ότι είναι ο μπουντούρις και το πνίγεις. Και το πνίγεις γαργάρα. Και μία φορά, ρε φίλε, δεν θα το βαρούσες? Ναι, δεν μπορούσα να βαρέσεις τον μπουντούρι. Πρώτον, δεν μπορούσες να το βαρέσεις λόγω σεβασμού, ξέρεις, λόγω πιο παλιός, μόλις είχε φύγει ο Μπάνι, ήταν αυτός ο αρχηγός. Ξέρεις, δεν σε έπαιρνε γιατί είχε Μπαλογιάννη Μαματζιόλα από δίπλα. Ξέρεις, αυτή ήταν μία κλίκα. Ναι. Γιατί ήταν γεννηθεί στο 71. Ναι. Οι μισοί ήμασταν οι πιο μικροί. 75-76. 76-77 εκεί πέρα. Και ο Τσέκος. Μια κατηγορία μόνος του. Μόνος του, που μία έπαιρνε το δικό μας το μέρος, μία τον άλλον. Και ανόκρανος, ναι. Φίλε, το χειρότερο πράγμα, το χειρότερο είναι το χτύπημα αυτό από κάτω. Είσαι στον αέρα και την τρως. Τέλος πάντων. Αυτά με τους όχις. Με τους όχις. Έτσι κλείσαμε την εκπομπή. Ή με τις μπάλες. Ραντεβού τη Δευτέρα, ελπίζουμε με καλά αποτελέσματα. Ακριβώς. Στο μεταξύ, Δευτέρα τι ώρα παίζει ο Άρης? Μήπως δεν έχουμε κουμπί τη Δευτέρα? Ένα πολύ καλό ερώτημα. 7. Δεν έχουμε κουμπί τη Δευτέρα. Δεν έχουμε κουμπί. Χάρηκα πολύ, φίλε.
την Παρασκευή. Πάμε σε άλλη εκπομπή. Σε άλλο σταθμό. Έλα το μεσημέρι με τον Βασιλιά. Αν έχει την ψυχή. Αν έχει την ψυχή. Αν έχει την ψυχή. Κάτι. Αν μπορεί, ρε αγόρι μου, να σταθεί. Ναι. Σε όλες τις φάσεις που ήμασταν μαζί με τον Βασιλιά, δεν έχω εκτεθεί πολύ. Φοβάμαι μήπως ξέρει κάποιες άλλες. Όχι, ρε. Που σίγουρα ξέρει. Ξέρει, δεν ξέρει. Σίγουρα αλλά, ξέρει. Αλλά. Και, δεν, και είναι και αλλά, τα παιδιά που δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Και δεν καλά ντρέπονται. Κάνει και δεν ντρέπεται, γιατί εδώ μιλάμε κανονικά. Αν έχεις την ψυχή, έχεις το χρόνο να το σκεφτείς. Εντάξει. Ρώτα τη μάνατζερ. Η μάνατζερ έχει δικιά της εκπομπή. Σε άλλο σταθμό. Ναι. Ναι, ναι. Θα την πούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια. Χαλαρά μαζί. Δεν είσαι ανταγωνίστρια. Χαλαρά μαζί. Δεν είσαι έτσι ανταγωνίστρια. Είσαι σε άλλο είδος. Ναι. Να υπάρχει και αυτό. Δεν είναι κακό. Ωραία. Καλή επιτυχία. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.